Χαρά μας που είστε σήμερα στο Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα σας και από μένα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, ο μουσικός που παίζει Μπαχ με κρητική λύρα, πώς γίνεται αυτό? Το κάνει η κρητική λύρα, που είναι ένα αρχαίο όργανο ελληνικό και η πνευματική σύνθεση του Johann Sebastian Bach, όπου για μας τους μουσικούς θεωρείται ότι έχει αλλάξει όλη την μουσική και την αρμονία, έχει εξελίξει τον τρόπο που ακούμε μουσική. Για μας τους μουσικούς είναι πριν και μετά τον Bach η μουσική. Ακουστικά με τη λύρα πώς είναι? Επειδή η λύρα είναι από τα πρώτα όργανα της Ευρώπης με δοξάρι, είναι πρόγονος της οικογένειας του βιολιού. Ουσιαστικά είναι τα όργανα στο σχήμα του δακρύου, όπως είναι η λύρα. Μετά έχουμε την οικογένεια της Viola da Gamba στην Ιταλία, την οικογένεια του μπαρόκου βιολιού και μετέπειτα το κλασικό βιολί, όπως το ξέρουμε σήμερα. Οπότε η λύρα είναι, ας το πω έτσι, τη θεωρώ την προγιαγιά του βιολοντσέλου. Μάλιστα. Επόμενος μεγάλος στόχος για σας? Επόμενος στόχος είναι να εξελιχθεί το ρεπερτόριο της κλασικής κρητικής λύρας, όπως τη λέω εξαιτίας της αλλαγής των τεχνικών, αλλά και του ρεπερτορίου που ερμηνεύω στο όργανο. Είναι το να πάει η λύρα από την εποχή του Μπαχ, που μιλάμε για την μπαρόκ περίοδο, προς τα πίσω. Δηλαδή αναγέννηση μεσαίωνα και να γραφτούν καινούργιες συνθέσεις για αυτό το όργανο από σήμερα και μετά. Να σας ρωτήσω κάτι, πώς σας ήρθε η ιδέα να παντρέψετε την κλασική μουσική με την κρητική λύρα, που ναι μεν έχουν διαφορετικές καταβολές, όμως έχουν και κοινές συνισταμένες? Ναι, οι συνισταμένοι τους είναι το δοξάρι. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι από μικρό παιδάκι που άκουγα αναγεννησιακή μουσική και άκουγα τη Viola D'Amore, τη Viola D'Abbraccio. Μπορεί ο κόσμος να ψάξει να βρει αυτά τα όργανα, ειδικά τη Viola D'Amore. Ακουγόταν στα αυτιά μου σαν τον ήχο της λύρας. Δηλαδή από μικρό παιδί αισθανόμουν ότι η λύρα παίζει παλιά μουσική. Χωρίς να καταλαβαίνω βέβαια τα είδη της μουσικής και τις καταβολές, αλλά ήταν κάτι που με εγωίτευε ιδιαίτερα και χαίρομαι που τα έφερε έτσι η ζωή τα πράγματα και να συντεριάξουν αυτά τα πράγματα. Μάνο, η εναλλακτικότητα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά σε κάθε επάγγελμα. Και φαντάζομαι ότι η ανταπόκριση του κόσμου και ειδικά των κριτικών που έχουν συνηθίσει στα αυτιά τους την κρητική λύρα είναι ιδιαίτερη, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με την κρητική μουσική, έχουν όμως κλασική παιδεία. Γνωρίζω πολλούς καλλιτέχνες που έχουν κλασική παιδεία και κατευθύνθηκαν στην κρητική μουσική. Βέβαια, και είναι πολύ περισσότεροι από την εποχή των παππούδων μου, που ήταν, εγώ κατάγομαι από την Κρήτη και είμαι τέταρτη γενιά λυράρη στην οικογένεια του πατέρα μου, οπότε είναι πιο σύνηθες κάποιος από τον κλασικό χώρο να περάσει στην παράδοση και όχι τόσο συνηθισμένο από την παράδοση να περάσει στον κλασικό χώρο. Μπορείτε να μας παίξετε κάτι? Είναι εύκολο? Λυπάμαι, εύχομαι να αλλάξουν τα πράγματα και να ανταμώσουμε από κοντά σε κάποιο ρεσιτάλ και... Από κοντά βέβαια, από κοντά, όπου η ακουστική, ακουστικά θα είναι και πολύ καλύτερο το αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι, Μάνο? Βεβαίως, νομίζω ότι θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Έτσι κι αλλιώς τα πλατό της Crete TV είναι ανοιχτά. Παίρνω το θάρρος από τον συνάδελφο να βρεθείτε στο πλατό του. Κύριε Καλούδη, η νέα γενιά πρέπει να αγαπήσει την παραδοσιακή μουσική με τις προεκτάσεις της. Η νέα γενιά, όπως και όλοι οι άνθρωποι και οι παλιές γενιές, γιατί και εγώ αισθάνομαι και νέος και παλιός ταυτόχρονα, πρέπει να ακούσει κάποιος την ψυχή του και να εκφραστεί με τον τρόπο που αγαπάει. Δηλαδή τα μουσικά όργανα είναι εργαλεία έκφρασης και η αρχιτεκτονική της μουσικής που θέλει κάποιος να εκφράσει είναι κάτι άλλο. Οπότε εγώ ήθελα να παίξω τη μουσική που αγαπάω με το όργανο που αγαπάω πολύ. Οπότε ήταν εύκολη εννοώ η ιδέα, γιατί ήρθε σε μια στιγμή, αλλά χρειάστηκαν πολλά χρόνια έρευνας για να μπορέσω να προσαρμόσω τις τεχνικές πάνω στη λύρα. Πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να ακούσει την καρδιά του. Αυτό είναι. Σωστά. Σε κάθε επάγγελμα το ξεκαθαρίζουμε. Κύριε Καλούδη, τιμή μας. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε και από κοντά. Εννοείται αυτό. Τιμή είναι δική μου. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουν τα δύσκολα της πανδημίας και εδώ είμαστε να φέρουμε στο προσκήνιο όμορφους καλλιτέχνες, όχι μόνο βέβαια ακουστικά, αλλά και στην ψυχή.